Μου φαίνεται περίεργο που θα της πάρω συνέντευξη και μάλιστα από τη θέση του δημοσιογράφου εγώ και από τη θέση του πολιτικού εκείνη, αλλά η ζωή είναι μεγάλος σκηνοθέτης. Καλημερίζω την υποψήφια ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την κυρία Σεμίνα Διγενή. Σεμίνα μου, καλημέρα. Νίκο μου, τι κάνεις? Είδες πώς αλλάζουν τα πράγματα καμιά φορά. Φοβερό. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Μάλιστα. Αφού κάνω τη δήλωση ότι αν ήμουν κουκουέ θα σε ψήφιζα δαγκωτό. Αυτή είναι η δήλωση. Καλά. Έχεις την ατυχία να μην ψηφίζω κουκουέ. Αν ψήφιζα, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα σε ψήφιζα δαγκωτό και δεν θα έδινα και δεύτερο σταυρό αλλού. Λοιπόν, τώρα, πες μου, γιατί υποψήφια για το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί μπαίνεις στην πολιτική και δεύτερον, γιατί με το κουκουέ? Εγώ δίπλα στο κουκουέ τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, από 18 χρονών είμαι εκεί, ανήκω εκεί, ψηφίζω αυτό. Και ήταν, θεώρησα ήταν πολύ τιμητική η πρόταση του Δημήτρη Κουτσούμπα για να καταφέρω εγώ να ξεπεράσω την χρόνια αγοραφοβία μου, την οποία γνωρίζεις πολύ καλά, και να μιλάω στις συγκεντρώσεις εκατοντάδων και χιλιάδων ανθρώπων. Καταλαβαίνεις πόσο αποφασισμένη είμαι γι' αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί η φωνή του κουκουέ σε αυτές τις ευρωεκλογές, ακόμα και από αυτούς που διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις, αλλά δεν, σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούν την εντυμότητα, το πάθος του για δικαιοσύνη και την αγωνιστικότητά του. Δεν αντέχεται άλλο, Νίκο, αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά που έχουμε χάσει σε όλη αυτή τη διάρκεια των χρόνων, αυτά τα λίγα που έχουν κατακτηθεί με αγώνες και θυσίες. Το ρολόι της ιστορίας έχω την αίσθηση ότι πηγαίνει προς τα πίσω, να πηγαίνει προς τα μπροστά, αν συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε αυτούς τους δύο που τους βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να τσακώνονται σαν κυρίες της αυλής, αναμετρώντας τα σκάνδαλα ο ένας του άλλου. Ξέρεις, όλη αυτή η κοκορομαχία που δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά. Και επί της ουσίας δεν έχουν πει κάτι που να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε και να το πιστέψουμε και να είναι υπέρ μας, εννοώ. Σεμίνα, τι μπορεί να κάνει ένας ευρωβουλευτής του ΚΚΕ σε αυτή την Ευρώπη και στο συγκεκριμένο Ευρωκοινοβούλιο? Κοίταξε, πιστεύω ότι αυτή η συγκεκριμένη Ευρώπη, η οποία στην ουσία τι είναι, είναι μια αντιλαϊκή και αντεργατική, ανεξάρτητα από το ποιες αστικές δυνάμεις σοσιαλδημοκρατικές, νεοφιλελεύθερες ή ακροδεξίες έχουν το πάνω χέρι στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της. Αυτή λοιπόν την Ευρώπη και οι αποφάσεις που παίρνει αυτή η Ευρώπη, κάποιοι πρέπει να τις αντιμετωπίζουν, να τις καταγγέλουν, να τις καταψηφίζουν και να μπορούν να ενημερώνουν το λαό για το τι στείνεται σε βάρος του. Αυτό έχω την αίσθηση ότι από τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ μέχρι στιγμής έχει γίνει. Ήταν οι μόνοι που μας προειδοποιούσαν για το τι μέλη γενέστε, τι παγίδες ετοιμάζονται και τι αποφάσεις στείνονται για μας. Άρα κάποια μάτια και αυτιά εκεί, τα οποία θα είναι ειλικρινή και θα ενδιαφέρονται για το καλό μας, είναι χρήσιμα. Τώρα, διαβάζω σήμερα στο Ριζοσπάστη, δημοσιεύει αποσπάσματα από μια ομιλία που έκανες, με τίτλο «Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντισυστημική και αντιφασιστική ψήφος». Ακριβώς. Ερώτημα. Ναι. Γιατί να ψηφίσει κάποιος που θέλει να ψηφίσει αντιφασιστικά, γιατί να ψηφίσει ΚΚΕ και όχι ΣΥΡΙΖΑ? Και σε ρωτώ γιατί ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις ευρωεκλογές επιδιώκει να χτυπήσει την ακροδεξιά και το ανερχόμενο ρεύμα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Ναι, το είδαμε αυτό, και πόσο ωραία συνεννοήθηκε και με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ και τι ωραία έστρωσε το έδαφος για όλες τις καταστάσεις που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, και αυτές οι προοδευτικές συμμαχίες που κάνει, που στην ουσία τι κάνει, υλοποιεί βάρβαρες πολιτικές στο όνομα της αριστεράς, έτσι, ώστε να εξυπηρετεί τέλεια την αντίδραση και τον φασισμό. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει τον φασισμό στην Ευρώπη και αυτή ευθύνεται για την άνοδο της ακροδεξιάς, και όλη αυτή η ένωση των καπιταλιστικών κρατών είναι μηχανισμός για τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλίων, και μια χαρά τα βρίσκουν με τους φασίστες και μια χαρά τους εξυπηρετούν. Γιατί ΚΚΕ και όχι ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί να ψηφίσει κάποιος ΚΚΕ και όχι ΣΥΡΙΖΑ? Και δεν νομίζω. Έχει δείξει
στη, μέχρι στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑ τι μπορεί να κάνει, τι έχει κάνει και τι έχουμε ζήσει όλοι μας στο πετσί. Η παρέα του ΣΥΡΙΖΑ... Καταλαβαίνω ότι δεν τον θεωρείς κόμμα της αριστεράς πλέον το ΣΥΡΙΖΑ. Ψευδοαριστεράς, ναι. Ψευδοαριστεράς, ναι. Θέλω να σου πω κάτι που ίσως είναι και λίγο αστείο, αλλά είναι και ουσιαστικό. Πριν από λίγο καιρό ήμουν σε ένα γύρισμα τηλεοπτικό που έκαναν ένα αφιέρωμα στο Κουτσούμπα και τον ρώτησα αν η κυβέρνηση του Τσίπρα ήταν τηλεοπτική σειρά, ποια θα ήταν. Και εκείνος λέει απαράδεκτη. Και αν ήταν βιβλίο, τον ρώτησαν, η Πανούκλα του Καμί. Ωραία, λέει. Και αν ήταν ταινία, αν ήταν θεατρικό έργο μάλλον, θα ήταν ή το Ζητείτε Ψεύτης ή ο Τιτανικός. Τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο γραμματέας στο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω τον έχει τέλεια. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ακροατής, ο Δάνης ο Καλίνογλου, μου λέει, δεν στήριξα ποτέ μου το ΚΚΕ, να πεις όμως καλή επιτυχία στη Σεμίνα από έναν άνθρωπο, από έναν άνθρωπο της αντιεξουσιαστικής αριστεράς, που το τελευταίο της βιβλίο ήταν αυτό που η μητέρα μου διάβασε με πάθος λίγο πριν πεθάνει. Τι λες τώρα? Είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Και θέλω να σου πω ότι μου έφερε τεράστιο γούρι. Ήσουν η πρώτη μου συνέντευξη στο Κίτρινο Υποβρύχιο, το οποίο είναι τώρα στην τέταρτη έκδοση, έγινε best-seller. Και το οφείλω κατά ένα μεγάλο μέρος σε σένα. Το οφείλει στη δυνατή σου πένα και επίσης σε αυτά που έχεις ζήσει, που είναι πραγματικά. Ενδιαφέροντα. Όχι απλώς ενδιαφέροντα, και γεμίζουν όχι ένα αλλά πολλά βιβλία. Έρχεται τώρα, και το δεύτερο σιγά σιγά. Για να κλείσουμε. Ναι. Αυτή η μετάβαση από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Όχι, δεν την αφήνουμε τη δημοσιογραφία. Α, για πες. Σε παρακαλώ, τι θα αφήσουμε τη Real News, το Real FM, πώς θα γίνει? Ναι, γιατί με ενδιαφέρει το θέμα, όπως καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται να είσαι βρυξελιώτισσα και να μας... Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Να μας γυρίσεις την πλάτη. Η δημοσιογραφία είναι οξυγόνο, δεν γίνεται, δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει αυτό με τίποτα, Νίκο. Η δημοσιογραφία θα είναι πάντα παρούσα στη ζωή μου. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω. Τότε μπορώ να σου ευχηθώ καλή επιτυχία με μεγαλύτερη ψυχική άνεση. Καλή επιτυχία, να ασκήσεις. Να πω μόνο, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ναι. Ότι απόψε το βράδυ στις 7.30 στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Πετρούπολης μαζί με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Σίμο, την Ιρό Σαΐα, τον Γιώργο Μητσικώστα, τη Ρίτα Ντονοπούλου, τον Στάθη Δρογώση και τον Χρήστο Γεχαγιά, θα παρουσιάσουμε το βιβλίο. Α, εκπληκτικά και εκπληκτική ομάδα. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία, να ασκήσεις. Καλημέρα. Γεια χαρά. Ήταν η Σεμίνα Διγενή, υποψήφια ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.